Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς να σας συγχαρώ για τα νέα σας καθήκοντα στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ευχηθώ να ολοκληρώσετε επιτέλους μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στο νομοθετικό πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ώστε να καθοριστούν επιτέλους οι αρμοδιότητες μεταξύ των επιπέδων της Γενικής Κυβέρνησης και ευρύτερα του δημόσιου τομέα. Να ολοκληρωθεί ο υπαλληλικός κώδικας, να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση για τη συνέχιση των έργων των Δήμων και Περιφερειών που έχουν βαλτώσει, να εξασφαλίσετε γενικά πόρους και προσωπικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πολύπαθη, θα πω εγώ, τοπική αυτοδιοίκηση, που πολλές υποσχέσεις άκουσε από τους προκατόχους σας, υπουργούς των εσωτερικών, αλλά αποδείχθηκαν φρούδες ελπίδες και πλέον τα σωρευμένα προβλήματά της απαιτούν άμεσες λύσεις. Καλή δύναμη λοιπόν σε αυτό το έργο. Θα σας παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Υπουργέ, λίγο ακόμα και το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία, θα αναδεικνυόταν πρωταθλητής Ευρώπης σε προεκλογικές δαπάνες διαφήμισης για τις ευρωεκλογές του 2024. Την πρωτιά αυτή σας την πήρε μέσα από τα χέρια το κόμμα του κ. Όρμπαν στην Ουγγαρία και έτσι η Νέα Δημοκρατία είναι μόνο το δεύτερο πιο γαλαντόμο σε προεκλογικό χρήμα κόμμα της Ευρώπης. Τουλάχιστον όμως κρατάτε με διαφορά το τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας όσον αφορά στα υπέρογκα ποσά που δαπανάτε σε πολιτική επικοινωνία και επηρεασμό της κοινής γνώμης. Η διαφορά που χωρίζει τις προεκλογικές δαπάνες της Νέας Δημοκρατίας από τις ανάλογες όλων των άλλων ελληνικών κομμάτων είναι πραγματικά χαοτική. Και αυτό αφορά τόσο τις δαπάνες για τις ευρωεκλογές του 2024, όσο και τις δαπάνες για τις 2 εκλογικές αναμετρήσεις του 2023. Πάντως βρίσκεται σε καλή και εκλεκτική παρέα. Ως προς αυτό, 7 από τα 10 κορυφαία κόμματα με τις υψηλότερες δαπάνες εκτός από το δικό σας είναι ακροδεξιά κόμματα. Από το Φίντες της Ουγγαρίας μέχρι το Ισπανικό Vox. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Facebook, από τον Απρίλιο του 2019, οπότε υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας, φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει εξοδέψει για προσωπική διαφήμιση περισσότερα χρήματα από όσα το κόμμα του για πολιτική διαφήμιση. Πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Υπουργέ? Και με την ευκαιρία να μας ενημερώσετε πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, οι δανειακές υποχρεώσεις δηλαδή, και γιατί και σε αυτό το θέμα η εικόνα είναι θολή και μάλιστα σκόπιμα κατά τη γνώμη μας. Πόσο κοντά στο 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ έχει φτάσει? Και πώς γίνεται ένα κόμμα με 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ χρέη να έχει τη δυνατότητα να δαπανά τέτοιους πακτολούς χρημάτων για προεκλογικές δαπάνες, διαφήμισης και για αμοιβές διαφόρων γκουρού της πολιτικής επικοινωνίας? Αλήθεια, πληροφορούμαστε τη σύμβαση του κυρίου Γκρίνμπεργκ με τη Νέα Δημοκρατία λίγη στα τέλη του μήνα. Ένα άδοξο τέλος για μια μακροχρόνια συνεργασία. Άραγε για ποιο λόγο? Δεν ικανοποιημένο πια το μαξί μου με τα αποτελέσματα της δουλειάς του κυρίου Γκρίνμπεργκ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δικά σας θέματα, τα λύσετε εσείς. Αυτό μας αφορά εμάς και είναι και μείζον ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας για το πολιτικό χρήμα είναι να ενημερωθεί αρμοδίως η Βουλή και ο ελληνικός λαός για το ποια ακριβώς είναι η συμβατική σχέση του κ. Γκρίνμπεργκ και των συνεργατών του με τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Ποια είναι η πηγή χρηματοδότηση των υπηρεσιών που προσφέρει, ποιο είναι το ύψος των αμοιβών του, εάν υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά και αν έχουν δηλωθεί όπως ορίζει η νομοθεσία και συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 15 του 2022. Και σας προκαταβάλω, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την απάντησή σας, μην επιχειρήσετε να κρυφτείτε πίσω από τις τυπικότητες και τεχνικές λεπτομέρειες στην απάντησή σας. Στη Βουλή ασκούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Πολιτικά είναι τα ερωτήματα και πολιτικά και υπεύθυνα θέλουμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Πούλου. Θα απαντήσω ο Υπουργός.